Είναι μαζί μας και η Θράκη. Είναι μαζί μας ο Κώστας Καραΐσκος. Αδέρφια συνέλληνες, μεταφέρω από τη Θράκη το αγωνιστικό πνεύμα, το πνεύμα του Σπάρτακου που χρειαζόμαστε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας για να λύσουμε όλα τα προβλήματα της κάθε ιδιαίτερης πατρίδας που είναι προβλήματα της Ελλάδας. Όπως με τον ερχομό του Ερντογάν. Πριν ένα μήνα στην Κομωτινή φάνηκε ποιες δυνάμεις είναι ακόμα ζωντανές, έτσι και σήμερα στη Θεσσαλονίκη ήρθαμε για να μετρηθούμε και ας είμαστε αμέτρητοι. Για πρώτη μέρα σήμερα ο ελληνικός λαός χωρίς πλάτες, κρατικές, κομματικές και άλλες, μαζεύεται για το όνομα της Μακεδονίας για ένα τόσο μεγάλο εθνικό θέμα. Πάνω που κάποιοι νόμιζαν ότι κοιμηθήκαμε μπροστά στις οθόνες και ότι μπροστά στα διέξοδα και στη φτώχεια μας είχαν τσακίσει, μας βρίσκουν μπροστά τους, ανυποχώρητους, στη γραμμή που θέλει η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας. Είναι μία μεγάλη κατάκτηση και αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και στους διοργανωτές που έφεραν σε πέρας αυτό τον άθρο. Σε ποιον απευθύνεται αυτή η απίστευτη συγκέντρωση? Πρώτα απ' όλα σε όλους εμάς, τον ελληνικό λαό και στο ηθικό του. Προδοθήκαμε στο μέτωπο της οικονομίας την άνοιξη του 10 και το καλοκαίρι του 15, αλλά σήμερα δείχνουμε ότι κανείς δεν θα μας ξεφτυλίσει διεθνώς. Ο κάθε κομιτατζής της κομματοκρατίας και ο κάθε χαφιέ στο ΜΜΕ που γράφει και τις 140 χώρες που αναγνώρισαν τα Σκόπια, που έχουν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και τις πιέσεις που ασκούν οι Αμερικάνοι, για όλα αυτά δεν μπόρεσαν να καλλιεργήσουν την ιτοπάθεια απέναντι στην ψευτομακεδονία. Έχουμε δίκιο, το διεκδικούμε και θα το κερδίσουμε. Ο δεύτερος στόχος, αδέρφια, είναι η πολιτική φάρα που μας κουμαντάρει. Δυστυχώς η πατρίδα μας δεν είναι μια κανονική χώρα. Είναι μια πικέ της Δύσης όπου οι παλιοί κοτσαμπάσιδες ντύθηκαν κομματάρχες και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να ληστεύουν τον τόπο και να εξυπηρετούν τα ξένα τους αφεντικά. Είμαστε στο 2018 και μιλάμε για τη Μακεδονία. Να θυμηθούμε, όταν ξεκίνησε ο μακεδονικός αγώνας, από τις ντόπιες δυνάμεις σαν τον καπετάν Κώτα και τον Γερμανό Καραβαγγέλη, πόσα χρόνια έκανε η τότε επίσημη Ελλάδα να ενισχύσει εκείνους τους αγωνιστές. Κόντεψε να χαθεί ο τόπος. Ελευθερώθηκε η Μακεδονία. Όταν προέκυψε η μαϊμού Μακεδονία του Τίτο, 47 χρόνια μούγκα η Ελλάδα. Και το 1991 και δόθε τι μηνύματα έστειλαν οι κυβερνήσεις μας. Διάλογος. Αν εξαιρέσουμε 20 μήνες εμπάργο που πήραμε κάτι ψηλοπράγματα, από εκεί και ύστερα μονάχα συζητάμε. Τι συζητάμε?
αν ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας, αν έγραφε ο Αριστοτέλης στα Σλάβικα, αν η μακεδονική δυναστεία του Βυζαντίου ήταν κρυφοσκοπιανή. Το 2008 κρατήσαμε κάποια προσχήματα και σήμερα μας ζητάνε να τα πετάξουμε και αυτά. Ποιος είναι λοιπόν ο κατάπτυστος δήμαρχε? Αλλά και πού προκόψαμε με τους κυβερνώντες μας? Είδαμε κάτι καλό στην Κύπρο με αυτούς? Αυτοί χαντάκωσαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ για να μην χαλαστούν οι Άγγλοι. Αυτοί επέτρεψαν τον Ατήλα, αυτοί υπέγραφαν με 10 χέρια το σχέδιο Ανάν. Ποιον ελληνισμό της πόλης διαφύλαξαν, ποιους Ήμβριους και Ετενέδιους νοιάστηκαν, ακόμα και σήμερα τι κάνουν στη Θράκη όπου αλωνίζει το βαρβαρικό προξενείο? Να πούμε για τη Βόρεια Ήπειρο που στη δεκαετία του 90 με όλες τις συγκυρίες υπέρ ημών καθόμασταν και βλέπαμε σαν θεατές σαν να είναι εξωτική χώρα? Αλλά και στην εσωτερική πολιτική. Αυτοί που ξεπουλάνε τη δημόσια υπηρεσία θα νοιαστούν για το μακεδονικό όνομα? Αυτοί που αγωνίζονται ποιος θα ξεπουλήσει πρώτος? Αυτές οι μαζορέτες της Ελντοράντο? Αυτοί είναι οι βασικοί αποδέκτες αδέρφια του σημερινού μηνύματος αυτής της μεγαλειώδους συγκέντρωσης. Αυτοί που διαχειρίζονται και τσακίζουν τις τύχες των Ελλήνων. Και αν η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει την ίδια αφετηρία με τις προηγούμενες, ξέρουμε πολύ καλά ότι και στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ξέρουμε πολύ καλά τις ελεηνές απόψεις που είχαν λίγο παλιότερα, άσχετα αν ντρέπονται να τις πολυπούν. Μόλις χθες ο Πρωθυπουργός δήλωνε ότι έβρισκε πολύ λογικά τα παπατζηλίκια με τα ονόματα και τις διπλές ονομασίες. Είναι ο γνωστός υπερκομματισμός αθηναϊσμός, μιξοπαρθένικος, φιλελέδικος και παρεσατικός. Η χολέρα της Ελλάδας! Τέλος, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να βγει και μία εικόνα ελληνικής ισχύως προς τα έξω. Και ένας λαός σε εγρήγορση είναι τεράστια ισχύς. Όχι τόσο για τους Σκοπιανούς που είναι αξιοθρύνητοι μες στην άγνοια, το φανατισμό και τα προβλήματά τους, αλλά για τον ξένο παράγοντα και κυρίως τους Αμερικανούς που μας πιέζουν. Έχουμε λοιπόν ένα χαρτί στα χέρια μας. Το βέτο για τα Σκόπια σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μας ήταν? Να το κάψουμε επειδή μας χαμογέλασε ο Ζάεφ. Να δώσουμε εμείς το μακεδονικό όνομα για να κλείσει το ΝΑΤΟ άλλη μια πιθανή πόρτα της Ρωσίας στην Βαλκανική για να μην θυμώσει η Αμερική. Ας θυμηθούμε τι προσβολές και προκλήσεις κάθε μέρα ανέχεται αυτή η Αμερική από την Τουρκία του Ερντογάν για να ζυγίζουμε σωστά και να μην φοβόμαστε τη σκιά μας. Κλείνω. Κανένας διάλογος για το όνομα δεν έχει νόημα. Εφόσον οι γείτονες αρνούνται να μάθουν μακεδονική ιστορία που την ξέρει κάθε 12χρονο από το Μεξικό μέχρι την Ινδία, να μείνουν κλεισμένοι στο καβούκι τους. Αν φαντασιώνονται εκεί μέσα ότι απελευθερώνουν τη Βόρεια Ελλάδα από τους Έλληνες, στα χαμνά μας που θα έλεγε ο Καραϊσκάκης, δεν θα κάνουμε εμείς τη συλλογική τους ψυχοθεραπεία. Αν μια μέρα αποδείξουν, αν προλάβουν, ότι λογικεύτηκαν και υπάρχει γλώσσα συνεννόησης, τότε θα το ξανασυζητήσουμε. Και αν η κυβέρνηση τολμήσει να δεχτεί συμφωνία, να απαιτήσουμε δεσμευτικό δημοψήφισμα που θα αποτυπώσει το χαρτί αυτό που έγινε σήμερα εδώ.
αλλάξει και να γίνει. Εμείς, Μακεδόνες και Κρητικοί, Θρακιώτες και Πόντι, Ηπειρώτες και Νησιώτες, Θεσσαλοί και Μωραϊτες, έχουμε ένα μεγάλο έργο μπροστά μας. 200 χρόνια, λίγο πριν τα 200 χρόνια από την επανάστασή μας και 100 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, να φτιάξουμε επιτέλους ένα αληθινό ελληνικό κράτος. Δημοκρατικό, ισχυρό και πολιτισμένο, και αν δεν είναι αντάξιο ενός Αριστοτέλη ή ενός Αλέξανδρου, τουλάχιστον να μην τρεπόμαστε γι' αυτό. Εμείς θα είμαστε εδώ και ο Θεός της Ελλάδας μαζί μας.